Χρήστο, πώς ξεκίνησες τη δική σου εταιρεία από το μηδέν? Λοιπόν, κοίτα να δεις. Πάντα ήμουν ένα άτομο ανεξάρτητο που ήθελε να βγάζει τα δικά του λεφτά. Όταν ήμουν και πιτσιρικάς, δούλευα σαν DJ, διοργάνωνα πάρτι, με καλούσανε διάφοροι για να πάω να παίξω μουσική στα πάρτι. Οπότε πάντα το είχα λίγο να βγάζω λεφτά μόνος μου. Τώρα, όταν ήρθα στην Ελλάδα για σπουδές, εν τέλει έφτασα σε ένα σημείο που χρειαζόμουν οπωσδήποτε ένα εισόδημα και δεν είχα. Οπότε έστειλα παντού βιογραφικά, αποφάσισα να κάνω dropout από το πανεπιστήμιο, δεν έβρισκα πουθενά δουλειά, δεν με προσλάμβανε κανείς, δεν ξέρω γιατί είμαι και ομορφόπεδο, αλλά εν τέλει επειδή δεν έβρισκα δουλειά, αποφάσισα να ξεκινήσω δική μου δουλειά και έτσι εργοδότησα τον εαυτό μου. Όταν έφτασα στο σημείο που δεν είχα άλλη επιλογή, αναγκαστικά βρήκα την άκρη. Βγήκα στην αγορά, έκλεισα τον πρώτο μου πελάτη και από εκεί έκλεισα τον δεύτερο, τον τρίτο και σιγά σιγά όλο αυτό αναπτύχθηκε. Εσύ θα ήθελες να γίνεις αφεντικό του εαυτού σου? Γράψε μου στα σχόλια.